Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ανέφερε ότι οι απολύσεις δεν θα συνδέονται πια με την κινητικότητα, ενώ προανήγγειλε πιλωτική εφαρμογή από φέτος του νέου μισθολογίου με σύνδεση μισθών παραγωγικότητας. Και πάντα μπορούν να γίνουν απολύσεις σε περίπτωση που στη συνέχεια, στα πλαίσια της συνεχόμενης αξιολόγησης δομών, το κράτος επιλέξει να συρρυκνώσει μια συγκεκριμένη δομή. Να πει εδώ πέρα αυτή τη δομή δεν τη χρειάζομαι, αυτό το νομικό πρόσωπο θέλω να το μικρύνω. Εκεί πέρα βεβαίως και θα μπορούν να γίνουν απολύσεις. Αλλά όχι, δεν έχουμε άλλους ποσοτικούς στόχους. Κλείνει ο κύκλος της διαθεσιμότητας έτσι όπως το ξέρουμε. Να υπάρχει μια σύνδεση πια πραγματική της μετρήσιμης απόδοσης με κάποια πρόσθετη αμοιβή. Εάν δηλαδή πρέπει να μπει, για να το πω πολύ απλά, ένα πραγματικό πριν παραγωγικότητας για τους καλούς υπαλλήλους, αλλά για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης ο οποίος είναι στέρεος. Αυτή η άσκηση θα γίνει μέσα στο 2014. Αυτή η άσκηση θα γίνει μέσα στο. Αφού έτσι καταλαβαίνει. Το 2014. Ναι, θα γίνει μέσα στο 2014.